αναβιώνοντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2021 από την αρχαία Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, με ενδιάμεσους σταθμούς διαμονής και όχι μόνο, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων στους Φιλίππους, την Αμφίπολη, την Απολωνία, τη Θεσσαλονίκη, την Πέλα, τη Βέρεια, με τελικό προορισμό τη Μεθόνη Πιερίας, την πρώτη θάλασσα, όπως αναφέρουν οι γραφές, ολοκληρώθηκε το προσκυνηματικό μας οδηπορικό στη Μακεδονική γη, 350 χιλιόμετρων σε 20 ημέρες, ένα ταξίδι ψυχής και πνεύματος που δεν έχει όμως τελειωμό και συνεχίζεται με επόμενους μας σταθμούς την Αθήνα και την Κόρινθο, όπου προς τους Κορινθίους στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος ανέφερε: «Η ελευθερία του Παύλου, παραίτηση από δικαιώματα. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδα νηστημένο τον Ιησού, τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι. Γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πώς απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την ευθυντία μου ως Αποστόλου? Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτη στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει τα πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν όλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντι σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάβαση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού, και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές? Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το καύχημά μου είναι κούφια λόγια? Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο με δική μου πρωτοβουλία, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν, και έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο δυνατόν πιο πολλούς.
ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για τον Χριστό, και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου ανάμεσα σε αυτούς που είναι, συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για τον Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν σε αυτούς που αγνοούν το Μωσαϊκό νόμο για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν αδύνατη πίστη έγινε το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του. Δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι? Ένας όμως παίρνει το βραβείο. Τρέχετε λοιπόν και εσείς, έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιο που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος.
1950 χρόνια από αυτή την περιοχή της Πιερίας, της Μεθόνης ή μια θάλασσα λίγο πιο πέρα. Από αυτήν όμως τη θάλασσα ο Απόστολος Παύλος έφυγε με πλοίο της εποχής, με μια βάρκα της εποχής, για να πάει στην Αθήνα και να βαπτίζει τον πρώτο χριστιανό, τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Αυτή την εικόνα την έχουμε στα μάτια μας, γυρίζοντας 1950 χρόνια πίσω. Έκανε περίπου, λένε οι γραφές, μία εβδομάδα για να φτάσει στην Αθήνα. Να φτάσει στην περιοχή του παλιού Φαλήρου και από εκεί να φύγει, αφού έμεινε ένα μικρό διάστημα στην Αθήνα, να φύγει πάλι με πλοίο, με βάρκα της εποχής, στις Κεχριές, στην αρχή του Ισθμού της Κορίνθου, και να μπει πλέον και να κτίσει την εκκλησία στην ιστορική αρχαία πόλη της Κορίνθου. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική περιοχή, η παλιά της ονομασία Ξηροτάγαρο, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τις παραδόσεις, είχε φτάσει ερχόμενος πλέον με καράβι, με βάρκα της εποχής πριν 1950 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος από τη Βόρεια Πιερία, την περιοχή της Μεθόνης, στην Αθήνα, για να διδάξει το Λόγο του Χριστού. Εδώ ήταν, σύμφωνα με τις παραδόσεις, το παλιό λιμάνι της Αθήνας, όπου και από εδώ απόπλεξε για την Κόρινθο, τις Κεχριές, για να ολοκληρώσει την δεύτερη αποστολική του περιοδία. Από εδώ πλέον ξεκίνησε να πάει και στον Άριο Πάγο να διδάξει τον χριστιανισμό, να μεταλαμπαδεύσει το Λόγο του Θεού, να κάνει τον πρώτο Αθηναίο χριστιανό, τον Αρεοπαγίτη, τον Διονύσιο, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η συγκεκριμένη περιοχή, η αναθεματική πλάκα με την εικόνα του Αποστόλου Παύλου, έγινε πριν 30 χρόνια με πρωτοβουλίες της τότε Δημοτικής Αρχής. Είναι ένα κόσμημα πολύ εύκολα προσβάσιμο δίπλα στην Λεωφόρο Αθηθέας, στο παλιό Φαλήρο. Εδώ λοιπόν είμαστε, σε ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό του Φαλήρου. Το πρώτο λιμάνι. Το πρώτο λιμάνι της Αθήνας. Όχι ο Πειραιάς όπως πολλοί νομίζουν, φυσικά και είναι το Φάλιρο. Η θάλασσα που έφτανε μέχρι εδώ πέρα, όχι ακριβώς όπως τη βλέπουμε τώρα, παλιά θα κοιτάξετε πίσω. Εκεί πέρα πίσω θα βρείτε και υπολείμματα από ένα παλιό καρνάγιο. Είναι κομμάτια της ιστορίας, τα οποία υπάρχουν μικρά, θαμμένα θα έλεγα μέσα στη σύγχρονη ιστορία, αλλά αξίζει κάποιος να τα κοιτάξει. Από τη θάλασσα, αν περπατήσετε, στο πάρκο του Αγιώργη,
στη στήλη που υπάρχουν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στο μικρό κομμάτι από το Καρνάγιο, εκεί θα καταλήξετε στο Φάληρο, στο Παλαιό Φάληρο. Ουσιαστικά αυτό ήταν το κυρίαρχο λιμάνι της Αθήνας, της Σωστά. εποχής εκείνης, όπου δηλαδή από εδώ ξεκινάει το αποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Τα πρώτα του βήματα τον οδήγησαν φυσικά από ένα λιμάνι στη Στεριά και από εδώ ξεκινάει μια μεγάλη πορεία που καταλήγει να διδάξει αυτό που εκείνος πρέσβευε, το χριστιανισμό, που ήταν νομίζω κάτι ρηξικέλευθρο για την εποχή εκείνη. Ο χριστιανισμός ήταν πολύ μοντέρνος για την εποχή εκείνη. Κι όμως στάθηκε, μεγενθήθηκε και αναπαυόμαστε σήμερα εμείς με τις αξίες που πρεσβεύει ο χριστιανισμός, θα έλεγα έτσι λίγο πιο υποκειμενικά, η Ορθοδοξία. Μέσα από το Λόγο του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ο πλατής, θα έλεγα έτσι, ο πολλής, ο κόσμος, γνωρίζει ότι αυτή η περιοχή έχει μια ιστορικότητα τεράστια, ότι εδώ ήρθε ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ενέργειες από πλευράς Δήμου, από πλευράς Περιφέρειας, γενικότερα όμως από την Πολιτεία, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι ένας απλός χώρος. Εσύ ως δημοτική σύμβουλος, ως άνθρωπος του Δήμου, αλλά και ως εκπαιδευτικός, πώς το εισπράττεις, πώς το νιώθεις? Ξέρουν το χώρο, αλλά πολλοί δεν ξέρουν την ιστορικότητα του χώρου και δεν ξέρουν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό για όλο, όχι μόνο για το Παλαιό Φάληρο, γιατί ξεφεύγει από τα όρια του Παλαιού Φαλήρου. Είναι κάτι που αφορά όλον τον ελληνισμό, θα έλεγα, ούτε καν την Αθήνα μόνο. Αφορά όλο τον ελληνισμό. Μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά εμείς σίγουρα σαν Δήμος Παλαιού Φαλήρου, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επικοινωνήσουμε. Να το επικοινωνήσουμε στα σχολεία, στους ανθρώπους. Υπάρχει το πάρκο, υπάρχει ένα εξαιρετικό πάρκο, στο οποίο πια κάνουμε εκδηλώσεις, υπάρχει εκκλησία, υπάρχει μία εκκλησία η οποία η ιστορικότητά της είναι εξαιρετική και η ιστορία της είναι εξαιρετική. Προσπαθούμε να την προστατεύσουμε και γι' αυτό είναι κλειστή, γιατί πολλοί ρωτούν γιατί είναι κλειστό το εκκλησάκι, να μην μπορούμε να είναι προσβάσιμο και αυτό, γιατί ορισμένα πράγματα, τα μικρά διαμαντάκια θέλουν και την προστασία τους. Οπότε εμείς το προστατεύουμε, είναι όμως προσβάσιμο, μπορούν να πάνε να το δούνε όλοι και προσπαθούμε λοιπόν μέσα από την εκπαίδευση, γι' αυτό και έρχονται πολλά σχολεία επισκέψεις, μέσα από την εκπαίδευση λοιπόν να δώσουμε αυτά τα κομμάτια της ιστορικότητας που χρειάζεται, τη σύνδεση αυτών όλων των κομματιών εδώ πέρα του Παλαιού Φαλήρου. Και θα σας το πούμε κιόλας, γιατί προφανώς δεν το ξέρετε, το μυστικό μας είναι ότι έχουμε ήδη οργανώσει τους πρώτους περιπάτους που ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που είδαμε, που είναι το εργοστάσιο, το πρώην εργοστάσιο της αεροπορίας, μέχρι και την άλλη άκρη του Φαλήρου, που είναι περίπατοι, στους οποίους θα έρχονται άνθρωποι που θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να περπατήσουν. Θα στεκόμαστε στα ιστορικά σημεία, δηλαδή θα πηγαίνουμε στην στήλη του Αποστόλου Παύλου, θα λέμε την ιστορία, το κομμάτι της ιστορίας που του αναλογεί, θα λέμε την ιστορία, θα πηγαίνουμε στο εκκλησάκι μέσα, το κομμάτι της ιστορίας που αναλογεί, και περπατώντας και σταματώντας θα μαζεύουμε τα μικρά κομμάτια και τα μεγάλα κομμάτια της ιστορίας του Παλαιού Φαλήρου, που δεν είναι μόνο το Παλαιό Φάληρο. Είναι τα κομμάτια της χριστιανοσύνης, είναι τα κομμάτια του ελληνισμού, είναι τα κομμάτια που ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος και φτάνει μέχρι σήμερα. Να τη ζητήσω μια χάρη, να πάμε και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Να πάμε και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, βεβαίως. Να την δούμε, να πάρουμε έτσι μια γεύση από την ευωδία του εκκλησιαστικού χώρου, αλλά κυρίως θα έλεγα γενικότερα των βημάτων του Αποστόλου Παύλου. Θα πάρετε από την άβρα της, αυτό είναι σίγουρο. Πάμε. Είναι ένας χώρος
μέσα στην μεγάλη πόλη της Αθήνας των 5 και εκατομμυρίων ανθρώπων, μια όαση, ένας παράδεισος, θα το έλεγα επίγειος, ο παράδεισος του Αγίου Παύλου. Όμως η ιστορία εδώ, ακριβώς που βρισκόμαστε, του Ξηροτάγαρου, του Παρεκκλησίου, του Αγίου Γεωργίου, ποια είναι? Βρισκόμαστε στην ίδια περιοχή, δεν απομακρυνθήκαμε πολύ από τη στήλη του Αποστόλου Παύλου. Τη βλέπουμε ακριβώς απέναντι, εκεί πέρα που περπατήσαμε πριν. Βρισκόμαστε τώρα στο εκκλησάκι, είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, παλαιοχριστιανικό. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα, ένα από τα παλαιότερα φυσικά εκκλησάκια του Παλαιού Φαλήρου. Είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι στην απλότητά του. Ανακαινίστηκε στη μορφή αυτή που το βλέπετε τώρα το 1985. Έκτοτε βρίσκεται μέσα στο πάρκο. Το πάρκο φτιάχτηκε τα τελευταία χρόνια έτσι τόσο όμορφο και αναδείχθηκε όχι μόνο το πάρκο, αναδείχθηκε και ξεπετάχτηκε από μέσα αυτή η απλότητα και η ομορφιά της εκκλησίας αυτής. Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου, όπως πριν από λίγες μέρες, κάνουμε και τον Μέγα Εσπερινό, γίνεται ο Μέγας Εσπερινός για τον Απόστολο Παύλο, όπως μαζευτήκαμε και εδώ πέρα προχθές και ήταν τόσο κατανεκτική η ατμόσφαιρα, ήταν πραγματικά σαν να ήταν από πάνω μας ο Απόστολος Παύλος και έβλεπε και ένιωθε αυτό που νιώθαμε κι εμείς, την κατάνοιξη και την αγιοσύνη της περιοχής. Είναι μοναδικά. Όταν θα έρθετε στην Αθήνα, να έρθετε να γνωρίσετε αυτή την περιοχή, αυτό το πάρκο του Αποστόλου Παύλου, που είναι από τα λιγοστά σε όλη την Ελλάδα. Αρκεί να περπατήσεις λίγο και θα δεις ότι ευωδιάζει αγιοσύνη και φυσικά έχει και μεγάλο χαμόγελο ανθρωπιάς. Να πάμε λίγο έτσι να περπατήσουμε μέσα στο πάρκο. Βέβαια. Βρισκόμαστε στην γενικότερη περιοχή του βράχου της Ακροπόλεως. Πιο συγκεκριμένα στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου. Θα λέγαμε το βήμα του Αποστόλου Παύλου, όπου δίδαξε προς τους Αθηναίους πολίτες το χριστιανισμό. Ερχόμενος από τη Μακεδονία, όπου έστησε τις εκκλησίες των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Βέρειας, και αναχωρώντας πλέον με καράβι, βάρκα της εποχής από την περιοχή της Βόρειας Πιερίας, εκεί από τη Μεθόνη,
ερχόμενος πλέον προς το λιμάνι του παλαιού Φαλήρου και από εκεί εδώ στον Άριο Πάγο, όπου μίλησε, προσπάθησε να αγγίξει τις καρδιές των λεγόμενων εθνικών, των αρχαίων Ελλήνων, όπου δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι εδώ η Αθήνα ήταν το κέντρο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Οι Έλληνες εδώ στην Αθήνα τον άκουσαν με την προσοχή, με τη λογική και θα λέγαμε τον καλοδέχτηκαν και δίδαξε με την καρδιά του τον χριστιανισμό. Ένας εξ αυτών, ο Αρωπαγίτης, ο Διονύσιος, βαπτίστηκε, έγινε χριστιανός. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αεροπαγίτης είναι ο πολύχος Άγιος των Αθηνών. Η μνήμη του εορτάζει στις 3 Οκτωβρίου. Είναι προστάτης των δικαστικών και του δικαστικού σώματος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 9ο έτος μετά από τη γέννηση του Χριστού. Διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, κοντά στο σημερινό Κάιρο, ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου, τη μεγάλη εκείνη Παρασκευή, την ώρα της Σταυρώσεως του Χριστού, αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος. Από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν τη γην έως ώρας ενάτης. Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε «Η Θεός πάσχει ή παν απόλυτε». Ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν. Σημείωσε δε με επιμέλεια τη μέρα και ώρα του υπερφυσικού αυτού γεγονότος του σκοτισμού του ηλίου. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο να μιλά για εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι κατά τη Σταύρωση του Κυρίου, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της νέας του πίστης. Βαπτίστηκε με την οικογένειά του κατά το έτος περίπου 52 μετά Χριστό. Η αποδοχή δε του Διονυσίου στο Χριστό αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 17 και στίχο 34. Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν εν εις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινεί ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Διετέλεσε επίσκοπος της πόλης των Αθηνών και έλαβε μαρτυρικό τέλος δια της πειράς. Τη μαρτυρία ότι ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης υπήρξε επίσκοπος Αθηνών τη δίνει ο Διονύσιος Κορίνθου και μας την μεταφέρει στην εκκλησιαστική ιστορία του ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο μεγάλοι ναοί που αναφέρουν το όνομά του, ο ένας στο Κολωνάκι επί της οδού Σκουφά, ενώ ο άλλος είναι η Καθολική Μητρόπολη της Αθήνας επί της οδού Πανεπιστημίου. Το όνομά του σήμερα φέρει επίσης ο πεζόδρομος περιμετρικά της Ακρόπολης που περνά από τον βράχο του Αρείου Πάγου. Από εδώ προσπάθησε και μίλησε για τον άγνωστο Θεό που λάτρευαν οι λεγόμενοι τότε εθνικοί Έλληνες, εντυπωσιασμένος από τα πολλά αγάλματα, αφιερώματα των Ελλήνων προς τους θεούς που πιστεύαν, μεταξύ ένας από αυτών και ο άγνωστος Θεός. Είναι ένας χώρος ιδιαίτερης ιστορικής και θεολογικής αξίας, όπου εκατομμύρια τουρίστες και προσκυνητές έρχονται κάθε χρόνο για πολλά χρόνια να περπατήσουν εκεί που μίλησε, που στάθηκε, που δίδαξε ο Απόστολος Παύλος τον χριστιανισμό στους Αθηναίους πολίτες. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του, αναχώρησε για την Κόρινθο. Με την ευωδία των βημάτων του Αποστόλου Παύλου, εδώ στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου, αναχωρούμε για την Κόρινθο, τον τελευταίο σταθμό μας στο προσκυνηματικό οδηπορικό του Αποστόλου Παύλου, που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου από τη Μακεδονία, από την αρχαία Νεάπολη, από τη σημερινή πόλη της
Καβάλας, με ενδιάμεσους σταθμούς, τους Φιλίππους, την Αμφίπολη, την Απολωνία, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την παρελιακή περιοχή της Βόρειας Περίας, τη Μεθόνη, ερχόμενος εδώ στο Παλαιό Φάληρο και συγκεκριμένα στον βράχο του Αρείου Πάγου. Ευχαριστώντας τον οδηγό μου, τον φίλο τον Μακεδόνα, τον Βεριώτη, τον Φραγκουλίδη, τον Ηλία, με ανάταση ψυχής, πνεύματος και δύναμη σώματος, ξεκινάω για το τελειωτικό μου σταθμό, που είναι η πόλη της Κορίνθου. Έχω τη χαρά να είμαι κοντά σε έναν περισπούδαστο, καρδιακό συγγραφέα, κοσμικό, τον κύριο Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, όπου μέσα από μία συγγραφή του βιβλίου του που κυκλοφορεί ήδη, «Λύτρων λύπης». «Λύτρων λύπης». Ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του. «Λύτρων λύπης». Ένα βιβλίο οδηγός μέσα από μια ματιά ενός κοσμικού, ενός συγγραφέα, πώς αυτός αντιλαμβάνεται το πνεύμα των επιστολών του Απόστολου Παύλου και πώς αυτές οι επιστολές είναι επίκαιρες, διαχρονικές και ολοζώντανες και σήμερα. Κύριε Αλέξανδρε, καταρχήν τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τον Απόστολο Παύλο? Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και είμαι έτοιμος να πω ορισμένα πράγματα γύρω από τη συγγραφή του βιβλίου μου «Λύτρων λύπης, ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του». Μετά τη συγγραφή του αναγνωστικού του Ευαγγελίου, των Ευαγγελίων, όπως λέγεται το προηγούμενο βιβλίο μου, όπου κατά κάποιο τρόπο ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια αναζητώντας την αλήθεια, τον Λόγο του Κυρίου, μετά υπήρξε μια πολύ μεγάλη εσωτερική ένταση για να στραφώ και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ακούμε στην Εκκλησία κάθε Κυριακή 5 λεπτά ή 10 ένα μέρος από τον Απόστολο, αλλά αυτό το πράγμα δεν αρκεί. Ήθελα να καταλάβω τι ήταν ο Παύλος. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα από τρομερές δοκιμασίες
συνέχιζε απτόητος να διδάσκει και να διαδίδει το Ευαγγέλιο. Η πνευματική στάση του Αποστόλου Παύλου συνοψίζεται στη φράση «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε να το πει αυτό, μετά βέβαια το περίφημο όραμά του στην πορεία προς Δαμασκό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γιατί από θήτης και διώκτης του Χριστού μετατρέπεται σε εξάγγελό του, σε διαπρίσιο κήρυκα. Πεθαίνει ο Παύλος όπως ήταν και στη θέση του εισέρχεται το Πνεύμα του Κυρίου. Και προχωράει και κάνει όλη αυτή την φοβερή πορεία μέσα από δοκιμασίες ατελείωτες, ούτως ώστε να μπορέσει να σώσει όσο μπορεί περισσότερους, γιατί έχει καταλάβει ότι η μόνη σωτηρία του ανθρώπου είναι η εν Χριστώ ζωή. Λέει, μιμητέ μου γίνεστε, μιμητέ του Χριστού γίνεστε. Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μίμηση του Χριστού στην εποχή μας που όλοι μιμούνται το μαμονά? Είναι ένα άδειασμα του εαυτού. Αυτό δεν είναι όμως εύκολο να γίνει, γιατί χρειάζεται μια πνευματική προσπάθεια για να συμβεί αυτό το πράγμα. Ένα άδειασμα του εαυτού από τι? Από κάθε διαστροφή, από κάθε κακότητα, από κάθε λειψή επιθυμία. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας ο σημερινός. Το να χάσει κανείς τον εαυτό του για να τον ξαναβρει εν ονόματι του Χριστού. Γιατί χωρίς Χριστό δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε καταδικασμένοι. Ο κόσμος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τις επιθυμίες του και την βία η οποία του βγαίνει και εξάγεται προς τα έξω. Για να ελεγχθούν αυτά χρειάζεται η χάρη του Χριστού. Αλλιώς είναι αδύνατον να ελέγξει ο άνθρωπος τη βία που ο ίδιος εξάγει από μέσα του. Και η οποία βεβαίως βλέπουμε ότι βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση και μάλιστα στην καθημερινή ζωή. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη υπομονή. Και πολύ μεγάλη αγάπη. Η υπομονή γεννάει την αγάπη. Η υπομονή θα γεννήσει την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινη ιδιότητα, όπως και η ταπεινοφροσύνη. Είναι θεία δώρα. Είναι θείες ιδιότητες. Και η αγάπη, δεν εννοώ το συναισθηματισμό, και η αγάπη η οποία αγκαλιάζει και η ταπεινοφροσύνη είναι θεία δώρα. Γιατί δεν είναι ανθρώπινες ιδιότητες. Για να πετύχει κανείς την αγάπη πρέπει να υπομείνει πολύ στις δοκιμασίες που του έρχονται. Βεβαίως πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο Χριστό. Αλλιώς οι δοκιμασίες αυτές δεν αντέχονται. Δεν γίνεται. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν για τον Απόστολο Παύλο, πάντοτε στο μυαλό μου μένει και αναρωτιέμαι ποιος ήταν αυτός ο Παύλος και πώς μετά τη Δαμασκό, όπου τυφλώνεται για τρεις μέρες, δεν είναι τυχαίο αυτό, τυφλώνεται, χάνει δηλαδή το φυσικό του φως, ούτως ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής του. Και έτσι προσλαμβάνει τον Χριστό και τον δέχεται και τον αγκαλιάζει απολύτως. Και φτάνει να πει αυτά τα οποία είπε στις επιστολές του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.